Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου τώρα να ανοίξω να βγάλω τη ρακέτα. Το έχω. Έτσι. Θέλαμε για φτερό. Φτερά και πούπουλα μη φέρετε. Λοιπόν, Νέφη Οικονομίδου, προπονήτρια Λευκοσία Badminton Club και Έλενα Ιακώβου, προπονήτρια επίσης Λευκοσία Badminton Club. Το θέμα μας δεν είναι το. Μα παίζει πολλοί κόσμος από αυτό. Παίζει, βεβαίως. Είναι τα πουλαλής. Λοιπόν, είναι ευρωπαϊκή εκδήλωση Move Week. Και να δούμε πώς συμμετάσχει η Κύπρος. Βεβαίως. Εσύ ποια είσαι, η Νέφη? Η Νέφη, μα γι' αυτό. ναι, Νέφη, μα πες μου. Λοιπόν, το Move Week είναι μια ευρωπαϊκή αυθεντική εκδήλωση. Έχετε έρθει με τη στολή εδώ μεταξύ. Ναι. Εξαιρετική. Ευχαριστούμε πολύ. Χάνετε οι τηλεθεατές, δεν παίρνουν το πλάνο καλά. Ναι. Είναι μια ευρωπαϊκή αυθεντική εκδήλωση. Διοργανώνεται από την ΙΣΚΑ, που είναι ένας οργανισμός που προωθεί τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, και το European Cyclist Federation. Η εκδήλωση αυτή στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εθνικός συντονιστής στην Κύπρο είναι ο ΚΟΑ φυσικά. Mm-hmm. Η εκδήλωση θα γίνει σε πανκύπρια βάση. Θα γίνουν διάφορα events αθλητικά. Και είναι βεβαίως δωρεάν προς όλο τον κόσμο στην Κύπρο. Από τις 29 του Σεπτέμβρη μέχρι τις 5 του Οκτώβρη. Μάλιστα. Τι λες εσύ, Έλενα? Είναι μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση, η οποία μπορεί όλος ο κόσμος να προσέλθει στο event που διοργανώνει το Λευκοσία Badminton Club και γενικότερα. Πες μας τι ώρες έρχεται και τώρα, άμα εγώ δεν παίζω από αυτό. Μα μικρή δεν είναι η ρακέτα, πώς βρίσκεις είναι το? Είναι πιο μικρή από το. Δώσ' μου και ένα από αυτά τα φτερά. Θέλεις. Να σου δώσω. Τι άλλο θα κάνουμε, τι άλλο θα μάθουμε. Οι ώρες μας το ρίξω. Πάντα σπάσω εδώ μέσα με την υγεία. Μια χαρά είσαι. Μα το έχω. Το έχεις. Εντάξει, ναι, συνέχισε. Μπορεί όλος ο κόσμος να προσέλθει ελεύθερα δωρεάν στο χώρο μας, στο Λύκειο της Ακρόπολης, στις ώρες μας 3 με 5. Θα πούμε καταρχήν τη εβδομάδα του Move Week είναι από τις 29 μέχρι τις 5. Μα θα γίνει έμαθα σε πολλά σχολεία, θα μεγαλώσουν τα διαλύματα και θα κάνουν. Σε όλες τις πόλεις. Ναι. Σαν Λευκοσία Badminton Club θα κάνουμε το event μας 29 με 3. Παρασκευή 3 το Οκτώβρη, 3 με 5 στο Λύκειο Ακρόπολης. Θα είναι ανοιχτά για όλες τις ηλικίες, μικρούς, μεγάλους. Γιατί κοιτάς εμένα σε όλες τις ηλικίες? Όμως στους μικρούς. Στους μικρούς, ναι, βεβαίως. Όλος ο κόσμος με τις οικογένειές τους να δοκιμάσουν αυτό το καταπληκτικό άθλημα του μπάσκετ. Α, τώρα είναι καταπληκτικό. Γιατί δεν με πείθει εμένα, εσείς που το ανακαλύψατε? Καταπληκτικότατο. Είναι Ολυμπιακό άθλημα. Τι είναι λες? Το γρηγορότερο άθλημα ρακέτας. Α, το κάνω τότε, μου κάνει. Το φτερό υπερβαίνει την ταχύτητα 330 χιλιόμετρα ανά ώρα. Υπερβαίνει. 330 χιλιόμετρα ανά ώρα. Τι λες? Πιάσε το φτερό. Α, το πιάσω. Συνεχίστε εσείς. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να δοκιμάσει αυτό το άθλημα και το Σάββατο 4 το Οκτώβρη θα διοργανώσουμε ένα τουρνουά. Στο Λύκειο Ακρόπολης ξανά από τις 3 το μεσημέρι για όλα τα παιδιά που θα έρθουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να λάβουν μέρος σε ένα τουρνουά. Να σου πες μου τώρα για το άθλημα, μάθε με να δω αν το έχω. Επειδή μου πες ότι είναι γρήγορο και μέσα το Λούκι Λουκ και εγώ το έχω. Πώς παίζετε πεδίο, Παίζετε μόνος μου από τους υπάρχουν, υπάρχουν διάφορα είδη παιχνιδιών. Υπάρχει το απλό αντρών. Να ξεκινήσω από το απλό των αντρών. Παίζει ένα σχέδιο. Τι κάνω? Ο ένας στέκεται απέναντι από τον άλλο. Σαν τις ρακέτες. Ναι, έχει όρια γηπέδου. Υπάρχει το net στη μέση. Α, υπάρχει και φιλέ. Βεβαίως. Ναι. Και το net είναι στο 1,55 ύψος. Δηλαδή ψηλό. Ναι. Και στόχος του παιχνιδιού είναι να κάνεις τον αντίπαλο να βγάλει το φτερό εκτός ορίων, δηλαδή να είναι έξω από το γήπεδο, ή να πέσει στο γήπεδο του για να κερδίσεις τον πόντο. Δεν πρέπει να πέσει κάτω δηλαδή. Ναι. Άλλη ρακέτα έχετε? Όχι, δεν φέραμε. Πώς θα παίξουμε, ρε? Θα παίξουμε στο γήπεδο, όταν έρθετε. Επίσης να πω ότι, κύριε Δημόπουλε, ότι τον μπάντμιντον προσφέρει. Μην με λες, κύριο. Προσφέρει σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα άθλημα το οποίο προσφέρει ευεξία. Α, την έχουμε αυτή, φυσική αγάπη. Κατάσταση. Και αυτή την έχουμε. Γιατί γελάσεις? Εκτός από ευεξία, προσφέρει και πνευματική ευεξία. Τι θες να πεις, ρε Έλενα? Ευκαινησία, ευληγησία. Λοιπόν, είναι ένα άθλημα για όλες τις ηλικίες. Άντε πάλι, μας το πες αυτό. Ναι, γιατί θέλουμε όλος ο κόσμος. Δεν θέλουμε να εστιάσουμε μόνο στα μικρά παιδιά. Θέλουμε και οι μεγαλύτεροι να πάρουν την πρωτοβουλία, να φέρουν την οικογένειά τους, να δοκιμάσουν όλο μαζί. Είναι εύκολο να το μάθει κάποιος? Δεν είναι εύκολο αθλήμα. Να σου πω, πώς σερβίρει κάποιος? Υπάρχουν διάφορα σερβίς. Έλα, δείξε μου. Οπα. Έχουμε και το μικρόφωνο. Άσε τα, παθαίνω και εγώ αυτά. Είμαστε συνηθισμένοι. Λοιπόν, καταρχήν
πράγματα, backhand grip, το οποίο πρέπει να βάζει τον αντιχειρό. Ελληνικά μιλάμε. Πίσω από τον grip της ρακέτας. Πώς το πεις? Backhand. Backhand, yeah. Ωραία. Κρατάμε το φτερό μπροστά από το σώμα μας. Μα έτσι, κόρη. Μακριά και μακριά η ρακέτα από το σώμα μας. Πρέπει να το σπρώξεις. Και του δίνω. Σε καλά ρε κουμπάρ, γιατί αφού είναι ανάποδο, γιατί το κάνω έτσι να ξεμπερδεύω? Όχι, δεν γίνεται. Γιατί? Υπάρχουν κανονισμοί. Α, είναι κανονισμός. Ναι, βεβαίως. Έτσι πρέπει να σερβίρεις. Ναι, αν το εκτελέσεις λάθος. Αυτό είναι το backhand service. Υπάρχει και το forehand service. Θα σερβίρω τις διαφημίσεις έτσι. Θα σερβίρω τις διαφημίσεις. Εάν σπάσω το τίποτα και φωνάζω χουλιάρας, θα πάτε να το εξηγήσετε ότι μαθαίνατε ότι ήταν μέσα στο τέτοιο. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Όχι, εμείς ευχαριστούμε. Πάλι γελάνε. Λοιπόν, να σερβίρω εδώ. Έτοιμη, ναι. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι πίσω για να σας δείξω τη φωτογραφία της ημέρας. Τέλειο. Καλώς. Τέλειο.